Κυρίες, κύριοι, βρισκόμαστε στο υπέροχο Ρούσε, μια πόλη 250.000 κατοίκων, χτισμένη δίπλα στο Δούναβι, όπως είδατε και πλάνα που προβάλαμε, με ένα υπέροχο ρημοτομικό σχέδιο που έχει η πόλη, μια υπέροχη πόλη, θα έλεγα χωμένη μέσα στο πράσινο, κατά πράσινο, και ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία της πόλης είναι το Vegas, ακριβώς στο κέντρο της πόλης. Επειδή λοιπόν θεώρησα καλό να προβάλλουμε, γιατί η ευγένεια πρέπει να προβάλλεται σήμερα όταν την απολαμβάνει κάποιος επισκέπτης εδώ στην πόλη. Θα μιλήσουμε λοιπόν με την υπεύθυνη του ξενοδοχείου και πάντοτε με την βοήθεια της διερμηνέας, της κυρίας Λίλη Μπαχάρουβα. Λίλη, να περάσουμε λοιπόν στην υπεύθυνη του ξενοδοχείου, Vega, να μας πει δύο λόγια. Ένα καινούριο, νομίζω, ξενοδοχείο εδώ της πόλης. Δεν είχα δούμε για χωτέλα, ενώ είναι από τα νόβιτε χωτέλη να γραδέλη. Χωτέλ Vega утвори врати на 9 март, съвсем скоро. Хотел Vega άνοιξε τις πόρτες 9 Март, да. 9 Мартио, στις 9 Мартио. Тора, πρόσφατα. Тази година на 9 Март. Сградата е национален паметник на културата. Кирио είναι εθνικό μνημείο της κουλτούρας. Ναι. Να θεωρήσω ότι εξυπηρέτησε το χαμόγελο, θα συνεχίσει για πολλά χρόνια σε αυτό το ξενοδοχείο, που είναι πρωτόγνωρο, θα έλεγα, για ένα ξενοδοχείο τον επισκέπτη. Εγώ οφείλω να το τονίσω, να το πω αυτό. Δεν смятам ли, че усмивката на служителите, всичко това отношението, всичко това ще продължи, нали, за бъдеще, защото това е едно много, това е нещо много хубаво, нали? Не се среща много често. Абсолютно. Според мен дори за в бъдеще ще се подобрява това отношение. Това ни е целта. Мимо кестомелон, авто са велтионете, авто е неоскопоз мас, на велтиоси автото прама. Ναι, πάντως μου έκανε εντύπωση εμένα, θα έλεγα, ότι δεν μπορώ να τους βρω ένα ψεγάδι. Πραγματικά είναι τόσο άψογοι εδώ στο ξενοδοχείο. Περισσεύει η εξυπηρέτηση, το χαμόγελο. Много ви благодаря. Екипът ни е съвсем нов. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Включително и собствениците на хотела, както и по-голямата част от персонала, до момента не са се занимавали с хотелиерство. Не са спорисикане по теме ксенодохия. И все още всички се учим. Благодаря много за комплиментите. Надяваме се в бъдеще да бъдете отново наш гост. И да видите как се развиваме към все по-добро и по-добро. Εγώ είναι δεύτερη φορά που έρχομαι εδώ στο Ρούσε. Είναι μια πόλη υπέροχη, πανέμορφη, θα έλεγα, από τις λίγες της Ευρώπης, το είπα άλλωστε. Και θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία της πόλης. Και είναι από τα καλύτερα χωτέλη, ναι, σάμω в града, αλλά και στη θέλα Ευρώπα. Много благодарим. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχονται επισκέπτες εδώ από πολλά κράτη της Ευρώπης. Υπάρχουν ли много посетители от други градове на Европа? Да, учудващо, като за нов хотел имаме много посетители, които са от цял свят дори. Не само перерго, ке мизден то перименуме, але ерхете поли козмо, по поля кратите с Европис. Πολύ σημαντικό, και βλέπω ότι υπάρχει και η καφετέρια κάτω και έξω στην πλατεία. Βίζω ότι είμαι καφέ εισβάν χωτέλα, να σαμάτα ουλίτσα, να σαμάτα τσεντράνα ουλίτσα. Θεωρώ ότι έχετε την καλύτερη ομάδα και να συνεχίσετε να την έχετε. Να
най-добрия отбор, отбор, най-добрата група и така да продължите. Επίσης θεωρώ ότι μετά που είπαμε τόσα καλά λόγια, νομίζω το αξίζεται όλοι εδώ στο Hotel Vega, να πούμε, να ρωτήσω και δύο πράγματα έτσι, δράτας της ευκαιρίας, σαν νέα κοπέλα εδώ της πόλης. Μουάδου μου μίτσε ουτ τόζι γκράτ. Γιατί και εσάς νομίζω ότι θα είναι δύσκολα σαν νέα, έτσι, σαν ένας νέος να βρει δουλειά εδώ στην πόλη, είναι εύκολο? Μιστείτε ли, че като млад човек е лесно в този град да си намериш работа? Определено не е лесно, но ако имаш желание, всичко е възможно. Але ама ο άνθρωπος έχει θέληση, νομίζω ότι όλα είναι пиθανά δυνατά. Аз лично съм имала възможност да се развивам в други градове, дори извън България, но съм избрала да се развивам тук. Сеалес полис тис Болгарияс, але противмиса на Дулепсо едо. Θα είσαστε από το Ρούσε, ε? Ο Ρούσε λίστε. Да, ο Ρούσε σαν. Είσαστε αισιόδοξοι έτσι για το αύριο? Γιατί το λέω, εμείς δυστυχώς στην Ελλάδα μας τελείωσαν κάποιοι. Εσείς εδώ. Оптимистка ли сте за утрешния ден, като млад човек? Как мислите? Макар и да е трудно в България да си оптимист, да, съм оптимистка определено, че нещата ще се оправят и ще... Есиодоксус, его име е есиодоксике. Не писте водите прагмата сте в България, са ги, но не мяха ра. Щом съм останала в България, значи имам надежда. Еми на сте в България, ке писте води пархи елпида. Μου έκανε φοβερή εντύπωση η ηρεμία που έχει ο κόσμος εδώ. Σε τι οφείλεται αυτό? Учудваме даже това, което той казва за спокойствието. Περίεργο μου φαίνεται αυτό που λέτε. Καθόλου περίεργο. Καθόλου περίεργο. Όταν εμείς στην Ελλάδα δεν βλέπουμε, ξέρω εγώ, γίνεται από μια ληστεία μια κολοπή το λεπτό, εδώ εγώ 20 μέρες δεν έχω δει κάτι ανάλογο, τίποτα. Ами, според μен, българите са, може би, най-търпеливия народ в целия свят. И каквото и да се случва, хората търпят. И антропи дихноне. Може би това е. Колкото положително, това е много отрицателно качество също. Исус сине тетико, ала борина ине керни тико, ексартате. Βλέπω μια πεντακάθαρη πόλη, τα είπαμε και στο ραδιόφωνο το τοπικό εδώ, που πρέπει να κανείς να πει με την πρώτη ματιά ότι είναι ένα μπράβο σε αυτούς που, στο δήμαρχό σας, δεν ξέρω σε ποιον πρέπει να το πει κανείς. Όλη η πόλη έχει απογοητευτικό, όλη η πόλη έχει ζεστό νερό. Για μας στην Ελλάδα είναι λιγάκι έτσι πολλά πράγματα... Και είδα δε πάρα πολύ διασκέδαση. Πάρα πολύ διασκέδαση. Σαν νέα κοπέλα, έτσι θέλω να μου πείτε εδώ στο Ρούσε. Για εσάς τους νέους, τι γίνεται εδώ? Ами, в Русе в последно време, последните години, наистина има доста голямо развитие в... откриването на нови заведения, на забавления. Ехо на них си пола кенурия магазия и диаскеда си. Много молове се отвориха, много нови магазини. Пола магазия, кесан супермаркет, кетерастия магазия. И наистина, може би самото управление се насочва към младите хора, тъй като преди години много хора излизаха от страната, излизаха от Русе. Полатома в гена не е по типоли, а по тихора. И в момента се насочват да се връщат хората тук. Да се привличат нови и нови хора. Полиантропи са ги рисуне писо с типатридатус, с тимполитус.
И постепенно, наистина, според мен, града възвръща своя блясък от миналото. И Поли, Апокта и Ксана, Ецефтити Ламберотита, Акото Паралисо. Мия ερώτηση. Έχετε συνειδητοποιήσει ότι ζείτε μία από τις ωραιότερες πόλεις της Ευρώπης? Δεν είστε осъзнали, че живете в един от най-красивите градове на Европа? Ами не знам дали знаете, Русе по принцип го наричат малката Виена. Типоли масти Торусе, Тилене и Микри Виени. Много от сградите, които виждате Полапо тук тактирия, по главната улица, са проектирани от... Иди пира плана. Проектирани са от австрийски архитекти. Техни схидиаси, антропия путин Австрия. И ние се стремим да запазим тази красота и да я развием дори. На Βελτιώσουμε αυτή την ομορφιά. Όχι μόνο να την κρατήσουμε και να την βελτιώσουμε. Μα ήδη βλέπω πάρα πολλά έργα που γίνονται. Много строителство, строежи, които ставят. Ποια θα ήταν αυτά τα σημεία που θα μας συστήνατε εδώ στην πόλη του Ρούσε, την μεγάλη πόλη, να επισκεφθούμε με την κάμερα, ούτως ώστε να τα προβάλλουμε στους επισκέπτες? Бихте ли ни предложили някакви места, които можем да посетим, да заснемем с камера тук в града? Ами, като исторически места или като места за забавление? Общо, да, общо. Ами, тук по центъра има много места, които могат да се снимат. Разбрах, че сте ходили долу по Дунава. Тук Ендро ех и пара поля семия по борите на... Мусио. Музей. А музей, имаме много хубав музей на транспорта. Полиорео Мусио, ти си и Пекино Ниас. Който се намира в парка на младеща. Полам вие ще го съведете. Неолеас. Там се намира една от първите влакови композиции. Не, кеки... И може би ще ви е интересно. Врискон де кати паля трена пото паралитона скрометата. А, не, мутор вруби авто, не. Кати άλλο που θα επανέλθω πάλι στο χαρακτήρα του κάθε πολίτη εδώ γενικά. Μου έκανε εντύπωση, πολύ μεγάλη εντύπωση μάλιστα, ο σεβασμός που δίνει ο κάθε οδηγός στον πεζό. Φανάρια δεν βλέπω να υπάρχουν πολλά. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό αυτό, θέλω να το κουβεντιάσουμε. Να βλέπω να σταματάει, και το είδα εγώ, το έζησα. Να περιμένω στο πεζοδρόμιο να περάσω και να σταματήσουν τα αυτοκίνητα και να μου κάνουν νόημα να περάσω. Λέω, γιατί? Γιατί μου πράβα ζνάκ, νελί, τόι, τα πρεμίνε. Ζωστό έτε κάνω. Εμάς αν είναι δυνατόν στην Ελλάδα να περάσουν και το κόκκινο και να ακολουθεί ασθενοφόρο πίσω, να πάρει τους τραυματίες. Έχετε μια περίεργη και περηφάνεια και περίεργη κουλτούρα θετική. Αμή, μόσ μπι κουλτούρα να σαμίτε σουφιόρι. И все пак във Русе не е толкова, не е много натоварено движението, не е толкова забързан начинът на живот и затова шофьорите си позволяват да спират. Според мен, в по-големите градове по-рядко се случва това. Фоваме ότι дени είναι кинеси, είναι култура сας, όχι кининотропия сας, είναι ένα από τα πολλά θετικά сας. Нещо, което е положително. Благодаря, да. Ευχαριστούμε. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Θα συστήνατε, θα λέγατε στην κάμερα ενός επισκέπτη, τώρα από την Ελλάδα ή ενός επισκέπτη τουρίστα που μας βλέπει στην Ελλάδα, να έρθει να επισκεφθεί το Ρούσε και γιατί? Να επισκεφθεί Ρούσε ή ζεστό. Μπήκ σε ράτβολα, колкото се може повече хора да идват, да посещават нашия град, тъй като наистина има какво да се види. Русе е един от най-старите градове в България. И когато се разхождате по улиците на града, наистина може да видите историята и красотата на града. Наистина си заслужава. Има места, където може да се забавлявате и има много какво да научите. Кендра по горите на Диаскедасите.
Θεωρώ ότι ένας από τους διαφημιστές της πόλης σας, φανατικός, θα είμαι εγώ. Έχω έρθει δύο φορές και πιστεύω να έρθω πολλές φορές, γιατί πραγματικά είναι υπέροχο το Ρούσε. Και τελειώνοντας να πω κάτι, ίσως το γελάσουν οι τηλεθεατές μας, αλλά θέλω να επισημάνω και κάτι άλλο. Δεν θεωρώ μόνο ότι είσαστε τυχεροί που ζείτε στην υπέροχη πόλη αυτή, αλλά θεωρώ ότι και οι άντρες σας είναι πολύ τυχεροί, ξέρετε γιατί. Γιατί έχουν τις ωραιότερες γυναίκες. Защото имат най-красивите жени. Много ви благодаря. Ευχαριστούμε пара πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και να είστε καλά να συνεχίσετε έτσι να εξυπηρετείτε με το χαμόγελο και την ευγένεια τους επισκέπτες εδώ, του ξενοδοχείου και της πόλης σας. Много ви благодаря, пожелавам и на вас много успехи. Благодаря от сърце за това, което правите за нас. Не всеки би го направил. И винаги сте добре дошъл. Εγώ προσωπικά. Είστε καλός. Ευχαριστώ. Όχι μόνο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι μόνο μου άρεσε το Ρούσε, σας έγραψε και τραγούδι. Нямам търпение да я чуя. Ден ехо нипомоно на то кусо от тото трагуди, ке със евхоме на гини една мегало хит, една мегало кума. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εσάς και την μεταφράστια, την κυρία Λίλη. Благодаря на вас и на преводачката. Благодаря. И аз ви благодаря. Και ви се ευχαριστούμε. Беше удоволствие. Τα φιλιά μας στην Ελλάδα. Αρχίζει τώρα σιγά σιγά. Μας έτοιμος, ε. Το έχω τη γράφει. Έχει φανάρι και εδώ. Петро, вара, вара, вара.